Τώρα, μετά από πολύ καιρό ανακοινώθηκαν χθε τα μέτρα ε, που θα λάβει η κυβέρνηση για τα γήπεδα. Ανακοινώθηκαν σε μια συνέντευξη τύπου από τον κύριο Βρούτσε, από τον κύριο Παπαστεργίου και από του αρμόδιου για το πώ θα ξανανοίξουν τα γήπεδα, να ξαναπάνε οι φιλαθλοί μέσα. Θέλω να πω ότι χθε το μάτι που είχε ο Ολυμπιακό, η, η μικρή ομάδα του Ολυμπιακού με, με τι αντίστοιχε Σίντερ, είχε κόσμο. Πήγαν οι στο Καραϊσκάκι. Και λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα θα πηγαίνουν και στα, δικά, και στα γήπεδα της, των μεγάλων κατηγοριών. Και τώρα πάμε να δούμε, τ, δούμε πώς την αποτίμηση τη ανακοίνωση των μέτρων. Ε, ό, μαζί μα. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Γεια σα, καλημέρα. καλημέρα. Κοίταξε, έχω κάποιε επιφυλάξει. Ε, Όπω όλοι μα. <laughs> δηλαδή, θυμόμαστε όλοι πώ κλείσανε τα γήπεδα, νομίζω ήταν 11 Δεκεμβρίου, ε, όταν έγιναν αυτά τα αιματηρά γεγονότα που σκοτώθηκε αυτό το πεδίο αστυνομικό στο Ρέντι. <laughs> τότε η κυβέρνηση είπε τα κλείνω για δύο μήνες για να θωρακίσω τα γήπεδα, να φτιάξω μια διαδικασία που τουλάχιστον μέσα στα γήπεδα η πιθανότητα να εκδηλωθεί οπαδική βία να εκλείψει. Δεν το βλέπω. Διότι άκουσα χθε τον κύριο Βρούτσι να ανακοινώνει ότι αν πέσει ένας περσός ή μια κροτίδα σε ένα γήπεδο από το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται που ξανανοίγουν τα γήπεδα στους φιλάθλους, το γήπεδο θα ξανακλείσει. Και αμέσω μετά ανακοινώνοντα το χρονοδιάγραμμα των μέτρων, ακούω ότι οι κάμερες υψηλή ευκρίνεια με το περίφημο control room που θα παρακολουθούν έναν έναν τους θεατές και θα τους αναγνωρίζουν θα είναι έτοιμοι σε ένα μήνα. Τα δε προσωποποιημένα εισιτήρια με μια διαδικασία που το εισιτήριο θα είναι στο κινητό, αλλά που και από μέσω ό,τι κατάλαβα και εκεί θα γίνει σε καμιά άλλη χώρα τη Ευρώπη δεν εφαρμόζεται με αυτή τη διαδικασία, θέλει δύο μήνε για να είναι έτοιμο. Άρα σε αυτού τους δύο μήνες, αν γίνει κάτι, αφού δεν έχει θωρακιστεί το σύστημα, ποιο τα φταίει. Άρα αυτού του δύο μήνε, λε Βασίλη, ούτε ταυτοποίηση για το ποιο πέταξε τον Πυρσό θα έχουμε. Ακριβώ ούτε κάμερε για να δούμε ότι ήμουν εγώ που τον πέταξα ή εσύ ο Χρήστο. Επίση, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και χρόνια. Το οποίο αρνείται να το λύσει η πολιτεία, γιατί δεν είναι μόνο αυτή τη κυβέρνηση, ήταν και των προηγουμένων. Ποιο έχει την ευθύνη να ελέγξει τον οπαδό όταν μπαίνει στο γήπεδο και θέλει να κουβαλήσει μαζί του ένα πυρσό, μια κροτίδα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η αστυνομία δεν όμω κάνει σωματικό έλεγχο στου οπαδού, γιατί λέει ότι είναι ευθύνη των ΠΑΕ. Και άκουσα χθε τον κύριο Γρούτσι να επαναλαμβάνει ότι είναι ευθύνη των ΠΑΕ. Μου εξήγησαν λοιπόν ότι αν ένα φύλαθλο αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, έχει δικαίωμα να τον αρνηθεί διότι δεν έχει την εξουσιοδότηση ένα ιδιωτικό υπάλληλο των ΠΑΕ να κάνει σωματικό έλεγχο. Α, δεν μπορεί ιδιώτη να κάνει σωματικό έλεγχο σε ιδιώτη, πρέπει να Μα είναι, είναι και φυσικό. Ή πρέπει Έ, να υπάρχει. Δηλαδή, αλλιώ ποιο θα κάνει, όλοι να κάνουν σωματικό έλεγχο στον ε, βέβαια. Θέλει ειδική νομοθετική ρύθμιση αυτή. Ακριβώ. Δηλαδή. Μου, επειδή το έψαξα λίγο το πράγμα, ακόμα και στο αεροδρόμιο που έχουμε συνηθίσει να μας κάνουν σωματικό έλεγχο στον έλεγχο των χειραποσκευών, υπάρχει ένας αστυνομικός στην Είναι άκρη. Η παρουσία δε. αστυνομικού, ναι. Και αν πει κάποιος εγώ αρνούμαι, παρεμβαίνει ο αστυνομικός. Παρότι υπάρχει ειδική εξουσιοδότηση για τα αεροδρόμια. Άρα, ούτε αυτό έχει θωρακιστεί. Δηλαδή... Ποιο θα φταίει αν κάποιο κακόβουλο είτε για να εκβιάσει μια ομάδα, να τη κάνει ζημιά, μπορεί να μην είναι ο τη ίδια ομάδα. Άρα, πρακτικά ο τίτλο που έχει βάλει ο κύριο Στομάκο Ανοίγουν όπω έκλεισαν τα γήπεδα είναι πραγματικό. Καταρχά, ένα το κρατούμενο. Ανοίγουν όπω έκλεισαν, πράγματι. Και τώρα βλέπω ότι η κυβέρνηση, επειδή καταλαβαίνει ότι η οπαδική βία δεν θα εκλείψει, Ούτε έχει γίνει κανένα βήμα μπροστά, για να, τουλάχιστον για να περιοριστεί, έχει βρει και τον ένοχο. Σου λέει: Έτσι και ξαναγίνει κάτι, θα ξανακλείσω τα γήπεδα. Και, και γιατί μόνο τα πάε. γήπεδα του ποδοσφαίρου. Και η ευθύνη στην πάε. Ακριβώ. είναι ο ένοχο. βρει. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα. Θα κλείνει πω... όλα τα γήπεδα ή μόνο εκεί που έγινε. Όχι, πέντε. εκεί που θα πέφτει η κροτίδα. Και Αλλά... πώ μπορεί να ελέγξει κάποιο αν εγώ είμαι κακόβουλο και πάω να κάνω ζημιά σε έναν άλλον. Δεν μπορεί. Mm. Αυτό λέω. Ναι. Επίση είπα, έλεγαν ότι οι κάμερε που έχουμε είναι μια χαρά. Όταν έγινε κάτι στο γήπεδο, είτε στο γήπεδο του Ολυμπιακού, είτε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο ένοχο αμέσω. Θυμάστε το επεισόδιο με τον Χουάνκερ στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Ναι. Ο υπέτειο που πέταξε τότε την κροτίδα βρέθηκε αμέσω. Από τι κάμερε που υπήρχαν. Α, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Και επειδή. Τα περισσότερα επεισόδια των τελευταίων ετών έχουν συμβεί έξω από τα γήπεδα. Εγώ δεν έχω ακούσει και τίποτα του τι θα γίνει αν δύο ε, ομάδες δώσουν ένα ραντεβού θανάτου από τα γνωστά που δίνουν έξω από τα γήπεδα του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, του βόλεϊ και δεν ξέρω εγώ πού. Τι κάναμε δηλαδή τώρα. Τίποτα δεν κάναμε. Ε, και ε, επειδή δεν κάναμε ο τίποτα. Ο Γιώργο Αντιγκερίδη, το παιδί επειδή δεν κάναμε τίποτα... Επιπληκτικό ότι ο Γιώργος Ολυγκερίδης, το παιδί που τι καναμε δηλαδη τωρα τιποτα δεν καναμε επειδη δεν καναμε τιποτα ο γιωργος το παιδι που εχασε τη ζωή του, ε, τον έχασε έξω από έναν αγώνα ε, βόλεϊ. Ναι. Κάποιο μπορεί να σου πει ότι ναι, αλλά οι οπαδοί που μαζεύτηκαν απ' έξω είναι οπαδοί του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, δεν ξέρω δεν με νοιάζει. Και δεν με νοιάζει γιατί υπάρχουν χιλιάδε φιλαθλοί οι οποίοι έχουν πληρώσει με το όνομά του, έχουν αγοράσει ένα διαρκεία, θέλουν να πάνε με το παιδί του να δουν ένα ντέρμπι ή έναν αγώνα ποδοσφαίρων. Επειδή μου μια Κυριακή βράδυ ή ένα Σάββατο απόγευμα και του τιμωρεί παραδειγματικά, λε και εκείνοι φταίνε που είναι οι μόνοι που δεν φταίνουν. Επίση, οι ΠΑΕ έχουν, έρχονται τώρα τα play-off. Σε μια περίοδο που θα έχουμε και γιούρο μετά, δηλαδή έρχονται γιορτέ ποδοσφαίρου. Και θα κρυθεί το πρωτάθλημα. Θα τρέμει το φιλοκάρδι του, μην πάει ένα τρελό και πετάξει μια κροτίδα για να κάνει ζημιά στην ομάδα. Αυτά τώρα είναι μέτρα για την οπαδική Γιατί θα κλείσει το γήπεδο και θα πρέπει να παίξει χωρί φιλάθλους και χωρί αγώνε πολλού από τα, Άρα, από τα Πρέπει το πράγμα να το ξαναδούν, νομίζω, στην κυβέρνηση. Και για, την, για το καθεστώ μέσα στα γήπεδα, γιατί είπαμε, για μένα σημαντικό είναι ποιο έχει την ευθύνη για να μπει κάτι κακό στο γήπεδο. Αν συμφωνήσει η ΠΑΕ και η πολιτεία ότι την έχουν οι ΠΑΕ, οι ΠΑΕ πρέπει να θωρακιστούν. Γιατί να σας πω και κάτι. Είχαν γίνει, θυμάμαι, έναν τελικό κυπέλου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό πριν mm. από δύο χρόνια. Είχαν γίνει επεισόδια, τιμωρήθηκαν, τιμωρήθηκε η ομάδα Ξέρετε που πήγαν τα χρήματα για τα πρόστιμα που πέσανε. Πού? Στην ΕΠΟ. Τι δουλειά έχει η ΕΠΟ να εισπράξει πρόστιμα. Να μου πεις κάνω ένα κουμπαρά και με αυτά χρηματοδοτώ την πρόσληψη προσωπικού με ειδική εξουσιοδότηση για να ελέγχει τις εισόδους στα ντέρμπι, να το καταλάβω. Τι λογική ήταν αυτή. Τι να πω. Λοιπόν, ε, 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 είδομεν. Ελπίζουμε ναι. να πάνε όλα καλά. Γεια σας Μαχάρη. ευχαριστούμε πολύ.